Gentlemen, I believe we are ready. Prime Time Gaming, μια χορηγία της Epic. Epic Fiber, από το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, με ταχύτητες 1 Gbps και 12 μήνες δωρεάν. Και όλοι τώρα λένε, όχι απλά ίντερνετ, Epic Fiber. Epic. Περνάμε στον Ζακ και τον Cyprus και τους Cyprus Gamer με Epic Fiber, 1 Gbps, το απόλυτο δίκτυο για gaming από την Epic, η οποία βραβεύτηκε στο γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με τις επισήμες μετρήσεις της Ookla. Αποκτήστε το Epic Fiber 1 Gbps δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες και πάτε το παιχνίδι σας σε άλλο level, τα πάντα στο epic.com.cy. Ζακ, σε καλωσπερίζω στον πολίτη 176 και 976, εκτάκτο σήμερα Παρασκευή, αντί της Πέμπτης της καθιερωμένης μας ημέρας. Είσαι καλά? Γεια σου Δημήτρη μου, είμαι πολύ καλά. Σου άλλαξα και τη μέρα, σου άλλαξα και την ώρα, να απολογούμε γι' αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι καλό να σε γνωρίσει και ο κόσμος ο οποίος σχολάει τώρα τις δουλειές του, η ώρα 5 και πάει σπίτι. Σεβαστό. Κανονικά το ραντεβού μας είναι 4:40 κάθε Πέμπτη, αλλά θα πάμε τώρα μια γεύση τι γίνεται κάθε Πέμπτη 4:40. Είναι ο Ζακ των Cyprus Gamer από το cyprusgamer.com. Έρχεται κάθε Πέμπτη κανονικά, να το θυμάστε, και μας παρουσιάζει τα τελευταία νέα από τον κόσμο των video games, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στο cyprusgamer.com από μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία ετοιμάζει καθημερινά τα νέα, τα reviews, τα unboxings, οτιδήποτε gameplay από τα τελευταία τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν στις κονσόλες και τα PCs, είναι όλα στο cyprusgamer.com. Σε ακούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δωρεάν παιχνίδια της εβδομάδας. Χάσαμε αυτά που τελείωσαν χθες, αλλά έχουμε αυτά που διατίθενται. Αναφέρομαι στην Epic Games, την πλατφόρμα που κάθε εβδομάδα να είναι λοιπόν από Πέμπτη με Πέμπτη, μας προσφέρει κάποια δωρεάν παιχνίδια τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε για να τα έχουμε να παίξουμε. Από χθες λοιπόν προσφέρονται δύο τίτλοι. Το πρώτο ονομάζεται Invisible Presents Atom Eve. Και για όσους είναι γνώστες της σειράς κινουμένων σχεδίων, είναι animation σειρά, αλλά για ενήλικες, το Invincible, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους τους αρέσουν οι super heroes, απλά προσεκτικά, φαίνεται παιδικό, έχει πολύ βία και αίμα μέσα. Μέσα από αυτό το παιχνίδι λοιπόν μας παρουσιάστηκε ο χαρακτήρας της Atom Eve, η οποία είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ δυνατός και απέκτησε και τη δική της spin-off ταινία σε κατοπινό στάδιο, πάλι κινουμένο σχεδίο ταινία. Έρχεται τώρα το παιχνίδι της, ονομάζεται Invisible Presents Atom Eve, όπου βεβαίως πρωταγωνιστής είναι η Atom Eve, ο χαρακτήρας της Atom Eve, και καλούμαστε να ξεσκεπάσουμε ένα μυστήριο και να φέρουμε σε ισορροπία τους κινδύνους και τις ευθύνες που έχει ένα σούπερ ήρωας όντας που προσπαθεί να ζήσει και μια φυσιολογική ζωή. Το παιχνίδι θα σας θυμίσει περισσότερο έτσι σαν να διαβάζετε μια νουβέλα, ένα graphic novel συγκεκριμένα, ένα comic book ας το πούμε, καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα, θα δείτε ότι οι χαρακτήρες δεν κινούνται ιδιαίτερα, δεν έχουν ιδιαίτερο animation, αλλά εμφανίζονται αυτά που λένε σε τετραγωνάκια και πρέπει να κάνετε εσείς επιλογές για το τι θα πείτε παραπέρα, καθώς και όλες οι μάχες οι οποίες γίνονται είναι turn-based, δηλαδή θα σταθείτε απέναντι από τον αντίπαλό σας, όπως τα Pokémon, θα επιλέξετε την κίνηση που θα κάνετε, μετά θα κάνει ο αντίπαλος κλπ. Εν τούτης είναι μια original ιστορία, δεν είναι κάτι που έχει δει οποιοδήποτε στη σειρά ή στην ταινία, στο spin-off της Atom Eve, οπότε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, να επεκταθείτε κι άλλον στον κόσμο του Invincible, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα αφού είναι και δωρεάν. Να σε ρωτήσω, είναι παιχνίδι το οποίο είναι πρόσφατο, το θυμάμαι, το έχουμε συζητήσει ξανά. Ναι. Σαν καινούργια κυκλοφορία στην εκπομπή μας. Ναι. Ποιας χρονιάς είναι, δύο τελευταίων χρονών. Είναι του 23 το Νιόβριν κιόλας, δηλαδή δεν έχει κλείσει καν χρόνο. Ναι, ναι, είναι. Γι' αυτό το θυμάμαι έτσι. Μπράβο. Ναι. Είναι πάρα πολύ προσφάρος τίτλος. Να ξαντιλαμβάνεσαι ότι δεν μιλούμε για τεράστια παραγωγή, δεν είναι AAA παιχνίδι, αλλά πράγματι είναι πάρα πολύ προσφάρος τίτλος και αυτό το κάνει να είναι, ξέρεις, ακόμα πιο ωραίο και μας προετοιμάζει και κάπως και για την επερχόμενη τρίτη σεζόν του Invincible. Δεν καλώς είναι η τρίτη η επόμενη που θα βγει, οπότε ξέρεις, σου δίνει κάτι έτσι να έχεις μέχρι να κυκλοφορήσουν περισσότερα επεισόδια. Μα είναι όλα μελετημένα. Σίγουρα, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Με τα δωρεάν παιχνίδια είναι όλα μελετημένα. Πράγμα. Λοιπόν, ο δεύτερος τίτλος που προσφέρεται μαζί με το Atom Eve και θα είναι δωρεάν για μας μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη ονομάζεται Cardboard Kings, το Card με K. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν εξυπηρετά κάτι. Λοιπόν, και αφορά έναν τύπο ο οποίος κληρονομεί κάπου σε ένα παραλιακό μέτωπο έναν κατάστημα το οποίο πουλά
κάρτες από τον πατέρα του. Και μιλούμε για, μιλούμε για κάρτες τύπου Pokémon, συλλεκτικές κάρτες, ας το πούμε. Μάλιστα. Και προσπαθεί να αναβαθμίσει αυτό το κατάστημα, το management του, τους χώρους του, να το φτιάξει κλπ. Να αγοράσει, να πουλήσει και να βγάλει κέρδος από διάφορες συλλεκτικές κάρτες. Τα γραφικά του παιχνιδιού δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο, αλλά οι κάρτες είναι πολύ καλοσχεδιασμένες, είναι όμορφες. Θα δείτε μια τεράστια αντίφαση στο χώρο και στους χαρακτήρες έναντι των καρτών και κρύβει μέσα και έναν Card Game Island, έτσι όπως ονομάζεται, στο οποίο όταν έχετε τα λεφτά, όταν το καταφέρετε να το ξεκλειδώσετε, θα μπορείτε να πάτε και να παίξετε εναντίον άλλων χαρακτήρων σε ένα roguelike deck building game mode. Ουσιαστικά δηλαδή να χρησιμοποιήσετε κάρτες που έχετε για να παίξετε ένα παιχνίδι με συγκεκριμένους κανονισμούς τους οποίους θα αναφέρει μέσα το παιχνίδι. Είναι ενδιαφέρον αν σας αρέσουν οι κάρτες, αν σας αρέσουν τα card deck building games ή αν σας αρέσουν τα management games, καθώς θα έχει όλα αυτά μαζί σε ένα. Να πούμε ότι τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά την αύριο ή απόψε βράδυ, όποτε προλάβω και κάνω το edit του βίντεο, ο κόσμος ο οποίος ακούει τώρα θα μπορεί να δει κιόλας τη συνομιλία μας σε βίντεο και τα βίντεο clips και τα trailers των παιχνιδιών τα οποία μας παρουσιάζει κάθε φορά στο Prime Time Gaming σε βίντεο στο YouTube. Γι' αυτό να έχετε το νου σας και στα social media του Πολίτη, προστάρουμε το βίντεο κάθε φορά να το βλέπετε και σε βίντεο. Που σίγουρα για όσους θέλετε. Δίνει πολύ περισσότερα από όσα κι αν σίγουρα. Πω εδώ. Λοιπόν, πριν να φύγουμε από την Epic Games, να πούμε ότι στα πλαίσια του Fortnite Mares, του event που τρέχει για το Halloween, αυτήν την εβδομάδα έχει προσθεθεί ο Edward Scissorhands, είναι ο... Πώς το λέει στα ελληνικά, ο ψαλιδοχέρης. Ψαλιδοχέρης. Μπράβο, ναι. Ψαλιδοχέρης και μάλιστα είναι βασισμένος πάνω στο animation που είχε κυκλοφορήσει. Αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει η ταινία με τον Johnny Depp. Αλλά μετά είχε και animation, αν δεν κάνω λάθος, και φαίνεται να είναι περισσότερο προς το cartoon ύφος του χαρακτήρα. Στο Fall Guys έχουμε skins τα οποία έτσι μοιάζουν κάτι σε steampunk χαρακτήρες με βίδες και γρανάζια κλπ. Ενώ στο Rocket League έχουμε το McLaren Senna με χρώματα της Marvel. Συνεχίζει η Epic Games να βάζει τα δάχτυλα της βαθιά σε όλες τις συνεργασίες τις οποίες κάνει και προσπαθεί να τις αξιοποιεί στο έπακρον. Οπότε, αν είστε φαν οποιοδήποτε από αυτών των παιχνιδιών, σίγουρα θα έχετε περισσότερα πραγματάκια να αξιοποιήσετε. Πολύ ωραία. Πάμε στις κυκλοφορίες της εβδομάδας, οι οποίες είναι ουκολίγες και θα προσπαθήσω να πω όσα πιο πολλά μπορούμε χωρίς να χρονοτριβήσουμε. Μια τεράστια κυκλοφορία αφορά το Just Dance 2025 Edition. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το Just Dance είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρόνο με το χρόνο που κυκλοφορεί φέρνει καινούργια τραγούδια και παλιά κλασικά τραγούδια που αγαπήσαμε για να τα χορέψετε σε έναν ύφος party παιχνιδιού στο οποίο μπορείτε να παίξετε μόνοι ή και μέχρι 4 άτομα, εξαρτάται από το τραγούδι το οποίο επιλέγετε. Πρέπει να κινείστε στις κινήσεις που δείχνει το παιχνίδι για να βιάσετε τους περισσότερους βαθμούς. Και βεβαίως το 2025 Edition έρχεται με αναβαθμισμένα χορευτικά video clips με καινούργια τραγούδια και περισσότερες αλλαγές μέσα στο πώς παίζετε το παιχνίδι, όλων εκπλήξεις τις οποίες πρέπει να τις ανακαλύψετε. Είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, στο οποίο πραγματικά χρειάζεστε και φυσική αντοχή για να το παίξετε. Μετά από λίγο είναι πολύ κουραστικό. Είσαι και ειδικός εσύ τώρα στα χορευτικά. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, κάπου είδε το μάτι μου ότι έχει και VR2 έκδοση αυτή τη φορά. Μάλιστα, αυτή τη φορά έχει και VR2 έκδοση, στην οποία θα είσαι μέσα, υποτίθεται, στις πίστες τις οποίες χορεύεις. Πάλι θα βλέπεις χαρακτήρες οι οποίοι κινούνται με το instructional video, στο οποίο πρέπει να ακολουθήσεις, να μιμηθείς τις κινήσεις, αλλά θα είσαι σε χώρο έτσι όπως τον Beat Saber, για όσους γνωρίζουν, που δεν είσαι κάπου ουσιαστικά, αλλά νιώθεις ότι ανήκεις κάπου σε μια σκηνή, θα έχει φωτορυθμικά, θα είσαι ουσιαστικά στο περιβάλλον στο οποίο παίζει το video clip. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο με το καλώδιο που είναι ενωμένο στο VR2. Να χορεύεις εδώ παιχνίδι κανονικό και ζαλιζόμαστε να παίξουμε. Σωστά, πολύ σωστά. Κάποιοι από εμάς. Ναι. Δεν είναι όλοι. Θα χορέψουμε Just Dance. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν το δοκίμασα. Εκτός και αν οι άλλες φιγούρες που είναι δίπλα μας γυρίσουμε το κεφάλι μας και τις δούμε δίπλα μας.
Κοίτα, στο VR αυτό που συνειδητοποίησα εγώ είναι ότι με ζαλίζει περισσότερο όταν κινηθώ, δηλαδή ο χαρακτήρας να περπατήσει πιο μπροστά ή να περπατήσει, να κάνει στροφή 360 μοίρες, 180 μοίρες, χωρίς εσύ να το κάνεις. Τώρα, άμα φορείς το κράνος, το headset του VR και κινείσαι και απλά ανταποκρίνεται και η κίνηση που κάνεις μέσα στο χώρο, νομίζω θα είναι πιο εφικτό, θα το ανέχεσαι πιο καλά. Αλλά επιφυλάσσου να το δοκιμάσω και να επαρέχω. Είναι κάτι που σίγουρα θα ήθελα να δοκιμάσω. Τρομερή προσθήκη. Λοιπόν, από άποψη άλλων κυκλοφοριών, εντάχει να πω το Neva. Είναι κάτι το οποίο μου κέρδισε πάρα πολύ την προσοχή εμένα και πιστεύω θα σου αρέσει. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι έτσι πιο απλοϊκά φτιαγμένα, πιο όμορφα χρώματα, πιο παστέλα, κουαρέλα χρώματα και έχουν να κάνουν με μια μικρή κοπέλα, λέει, μια μικρή κυριούλα και το δεσμόν τη με έναν Magnificent Wolf, έναν πελώριον λύκον, ο οποίος φαίνεται και από τα trailers, από τις εικόνες του παιχνιδιού, ότι μιλούμε για ένα γιγαντιαίον όν και πρέπει, πρέπει λέει, να ξεκινήσουν μαζί μια τεράστια περιπέτεια σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είναι ένα platform game, είναι διαθέσιμο ήδη από την Τρίτη για Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 και, αν δεν κάνω λάθος, και τα Xbox, τα Series X και S, καθώς και το PC, όλες τις πλατφόρμες, όποιος θέλει να δοκιμάσει, είναι από αυτά που δύσκολα θα δεις στα ράφια καταστημάτων, δύσκολα θα ακούσεις γιατί δεν είναι μεγάλος τίτλος, όπως, προχωρώ τώρα στο επόμενο, μεγάλος τίτλος είναι το Super Mario Party Jamboree που κυκλοφόρησε χθες αποκλειστικά για Nintendo Switch. Τα Mario Party παιχνίδια δεν χρειάζονται τέτοιες συστάσεις, είναι party παιχνίδια, όσους περισσότερους μοχλούς, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 4. Όσους μοχλούς έχετε θα τους αξιοποιήσετε ως 4 παίχτες ή σε μια προηγούμενη έκδοση, να δεν κάνω λάθος, μπορεί να συνδεθεί και δεύτερη συσκευή Nintendo Switch και να παίζουν μέχρι και 8 άτομα. Ναι, και έχει διάφορα μικρά party games τα οποία είναι κατάλληλα ουσιαστικά για σχεδόν όλες τις ηλικίες. Χρειάζεται, ας πούμε, να κουνήσεις πάνω κάτω των μοχλών για να φουσκώσεις έναν μπαλόνι, να κάνεις δεξιά ή αριστερά τον μοχλό σου για να αποφύγεις κάποια εμπόδια κλπ. Το Jamboree είναι η τελευταία προσθήκη, έχει έρθει χθες, οπότε αν είστε μέσα στην αγορά, αν είστε στην αγορά για να βρείτε κάτι για να περάσετε ωραία, να ψυχαγωγηθείτε και έχετε και μικρά παιδιά, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Κακή επιλογή θα ήταν το... Για παιδιά, κακή επιλογή για παιδιά. Για παιδιά, μπράβο, ναι, για παιδιά. Θα ήταν ή για άτομα τα οποία τρομάζουν εύκολα ή για άτομα που έχουν νεογέννητα σπίτι. Είναι το A Quiet Place, The Road Ahead. Ένας τίτλος... Δεν είναι quiet. Ναι, σίγουρα δεν είναι quiet. Λοιπόν, κυκλοφόρησε χθες για PlayStation 5, Xbox Series S και X και για PC. Το A Quiet Place The Road Ahead είναι, διαδραματίζεται στο concept, στο σύμπαν του A Quiet Place, το οποίο είχαμε δει μέχρι στιγμής 3 ταινίες. Και για όσους δεν γνωρίζουν, το A Quiet Place μας παίρνει σε έναν φανταστικό κόσμο, στον υφιστάμενο μας κόσμο, αλλά με μια φανταστική ντροπή, όπου έχουν έρθει εξωγήινοι από το διάστημα, οι οποίοι δεν βλέπουν, αλλά είναι, ακούν τα πάντα. Είναι έχουν υπερευαίσθητα αυτιά και ακούν τα πάντα και με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν και επιτίθονται στο στόχο τους. Εξού και γιατί όλοι πρέπει να κάνουν ησυχία και να είναι quiet. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μας παίρνει περίπου 100 μέρες μετά από την ημέρα που έφτασαν οι εξωγήινοι στη γη. Αν θέλετε να χτίσετε όλο το φάσμα του σύμπαντος, θα σας έλεγα να δείτε πρώτα τις 3 ταινίες και μετά να πάτε στο παιχνίδι. Ναι. Ναι, και... Εννοείται αυτό. Ναι. Είναι το 1, το 2 και το 0. Μπράβο. Day 1 που λέγεται το τρίτο, να δεν κάνω λάθος. Θα σε γελάσω. Ναι, day 0 ή day 1. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Και ο λόγος που δεν κάνει για αν έχετε στο σπίτι νεογέννητων είναι γιατί αν παίζετε αυτό το παιχνίδι και έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο σας, όπως καλή ώρα το μικρόφωνο επάνω στο μοχλό του PlayStation 5, αν κάνετε ήχο, θα σας εντοπίσουν οι εξωγήινοι μέσα στο παιχνίδι και θα σας επιτεθούν. Οπότε σκεφτείτε. Απίστευτο, να παίζει τώρα να κλαίει το μωρό στο βάθος. Ας το πούμε, ξέρεις, game over. Είναι, αυτό μου θύμισε το feature που έχει πάνω στο Astrobot. Με το φύσιμα. Παίξει, με το φύσιμα. Με το φύσιμα, ναι. Φυσάς το μοχλό. Και παίρνει μπρος ο Έλικας στο παιχνίδι. Ναι. Μπροστά σου. Αυτό που λέει είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χρήσεις που έκαναν πάνω στο μοχλό. Θυμούμε στο παρελθόν, αν δεν απατώμε στο Last of Us, αλλά μπορεί και σε άλλο παιχνίδι, δεν είμαι σίγουρος, δεν βάλω το χέρι μου στη φωτιά, που τρεμόπεσε. Με την κιθάρα.
Με την κιθάρα, μπράβο, αυτόν το είχαμε δει στο Part 2, ήταν απίθανον, αλλά και πριν από αυτόν πιο απλόν ήταν ότι τρεμούπαιζε το φανάρι σου και πρέπει να χτυπήσεις το μοχλό σαν να και χτυπάς το φανάρι έτσι για να καμούν οι μπαταρίες για να ανάψει πάλι, ας το πούμε. Πολύ ωραίο. Και αυτό με την κιθάρα που έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το touchpad σαν να και ήταν η κοιλιά της κιθάρας που είναι οι χορδές πάνω για να παίξεις. Μιλώς σου, υπάρχουν κάποιες χρήσεις που κάνουν του μοχλού, καλή ώρα πιο πρόσφατα το Astrobot και τώρα αυτό με το Quiet Place, τα οποία είναι απίθανα, πραγματικά δείχνουν ότι παίρνουν τα παιχνίδια σε έναν παραπέρα επίπεδο παρά απλά πατοκουμπιά και περιστρέφοντα joysticks. Φυσικά στην περίπτωση της κιθάρας ήταν με την αφή, αλλά ναι, στην ναι. περίπτωση του Astrobot και το Quiet Place είναι ότι ακούει ναι. τον θόρυβο που κάνει με το στόμα σου που φυσάς και νομίζει ότι φυσάς και ξεκινάει το εφέ της προπέλαση του έλικα τέλος πάντων στο παιχνίδι. Μπράβο. Για να ξεκινήσει. Ναι. Ήταν τρελό, ήταν πάρα πολύ τρελό. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ το κομμάτι, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αξίζει να απλά να ρίξω τους τίτλους. Το Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed κυκλοφόρησε σήμερα για τα PlayStation, τα Xbox και το Switch και το PC, ενώ το Unknown 9 Awakening κυκλοφόρησε για όλες τις πλατφόρμες πλην του Nintendo Switch. Επιφυλάσσομαι λίγο, θα επανέλθω σε αυτόν τον τίτλο, καθώς τον είχαμε δει πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου 2 ή 3 χρόνια όταν πρώτο ανακοινώθηκε. Δεν είμαι σίγουρος τι βγήκε τελικά μετά από τόσο καιρό, απλά ρίχνω αυτά τα ονόματα έξω και θα περάσουμε σε κάποιες ειδήσεις πριν να κλείσουμε. Λοιπόν... Yeah. Μια τεράστια εκπομπή, παράσταση, παρουσίαση έγινε χθες το βράδυ, το Xbox Partner Preview ήταν χθες το βράδυ για περίπου 25 με 30 λεπτά, μας έδειξε διάφορα νέα παιχνίδια με τα trailers τους και ανακοινώσεις που, για παιχνίδια που θα έρθουν στο μέλλον από την οικογένεια του Xbox και των συνεργατών τους. Δεν σημαίνει ότι είναι παιχνίδια που είναι αποκλειστικά για Xbox, αλλά ναι. είχαμε τρελά πράγματα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον Γιώργο που είναι λάτρης αυτής της σειράς είναι το DLC The Lake House για το Alan Wake 2, το οποίο γνωρίζουμε και περιμένουμε ότι θα έρθει στις 22 Οκτωβρίου για όλους όσους έχουν τον Deluxe Edition του παιχνιδιού δωρεάν, για άλλους θα μπορούν να το αγοράσουν επιπλέον. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Alan Wake 2 ήταν το Game of the Year πέρσι και ο Sam Lake, ο συγγραφέας του παιχνιδιού, μας παίρνει παραπέρα σε αυτόν το σήμα το οποίο μεγαλώνει και προσπαθεί να αγκαλιάσει το Alan Wake μαζί με το Control, το άλλο παιχνίδι της εταιρείας. Okay. Και στο συγκεκριμένο αναφέρεται ότι θα δούμε περισσότερα στοιχεία για το επερχόμενο Control 2. Είναι τρομερό το πώς το ένα παιχνίδι συνδέεται πάνω στο άλλο και του ξεκινά, του ανοίγει τους δρόμους. Το παιχνίδι το οποίο μας κέρδισε την προσοχή πάρα πολύ ψες καθώς βγήκε από το πουθενά ήταν το Chronos The New Dawn, ένα third person horror survival παιχνίδι από την Blooper Team, η οποία μας είχε δώσει πρόσφατα το Silent Hill 2 Remake, το οποίο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Αξίζει να δείτε το trailer, δεν είναι for the faint hearted, είναι λίγο τρομακτικό, οπότε approach with caution. Και για έτσι εντάχει για να αναφέρω κάποιους άλλους τίτλους, το Like a Dragon Pirate Yakuza που γνωρίζαμε ότι έρχεται μας έδωσε περισσότερα gameplay πλάνα, το Subnautica 2, τη συνέχεια του πολύ πετυχημένου Subnautica έρχεται, αναμένεται να φτάσει κοντά μας το 2025, καθώς και το Animal Well που ήταν ένα από τα πιο σπουδαία indie παιχνίδια μέχρι στιγμής του 2024, βρίσκει το δρόμο του για το Xbox Series X και S. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχουν ανακοινωθεί, υπάρχουν όλα γραμμένα σε έναν πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο, φίλε, ο Γιώργος έγραψε το, πρέπει να τέλειωσε το event, ξέρω εγώ, η ώρα 7.30 και η ώρα 7.32 ήταν πάνω το άρθρο, ας το πετάξω. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο. Αυτή είναι η σωστή δουλειά. Cyprusgamer.com, τα παιδιά. Δουλεύουν παράξενες ώρες για να βγάλουν τις ειδήσεις πάνω στο site. Ακριβώς. Λοιπόν, τι μας έρχεται. Τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η Sony ανακοίνωσε το PlayStation The Concert και θα είναι μια σειρά live συναυλιών με μουσικές από διάφορους τίτλους της Sony. Μιλούμε για παιχνίδια όπως το The Last of Us, το Ghost of Tsushima, το God of War, το Horizon και άλλα. Έρχονται σε μουσικές παραστάσεις ξεκινώντας από τις 19 Απριλίου του 2025 στο Δουβλίνο. Έχουν ανακοινωθεί αρκετές τοποθεσίες, δυστυχώς εκεί
Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές ακόμη, καθώς ναι. αναφέρθηκαν ότι θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται περισσότερες χώρες όσον προχωρά ο καιρός, όσον πλησιάζει ο καιρός. Και για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας κάποιες από αυτές τις χώρες και βλέποντας ότι φτάνει μέχρι την Ιταλία και τη Βουλγαρία, δεν θα το απέκλειε ότι μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στην Κύπρο δύσκολα, αλλά στην δεν Ελλάδα το τουλάχιστον. Δεν το βλέπω. Για την Ελλάδα, ναι, είναι μεγάλη ναι, η αγορά. Είναι μεγάλη η αγορά. Η Ιταλία και η Βουλγαρία θεωρούνται μεγάλες αγορές για video games. Συμφωνώ. Απλά λέω ότι γεωγραφικά, επειδή είναι τόσο κοντά, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάει και στην Βουλγαρία. Και στην Ελλάδα, συγγνώμη. Στην Ελλάδα, ναι, ναι, Ελλάδα, ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Θα μπορούσε. Γιατί βλέπω κάποια events τα οποία γίνονται πλέον και στην Ελλάδα με παρουσία από μεγάλες εταιρείες, είτε σε Comic Con είτε από μόνες τους. Άρα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Ακριβώς. Αν σας ενδιαφέρει οποιαδήποτε άλλη πόλη, από σήμερα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια, οπότε μπορείτε να μπείτε, να το ψάξετε, να δείτε. Είναι μια καλή ευκαιρία και για έναν μελλοντικό ταξίδι μέσα στο 2025. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλουν και live στο ίντερνετ. δεν το αποκλείω. Πραγματικά δεν το αποκλείω. Σε κατοπινό στάδιο θα το βλέπα για PlayStation Plus members, ορίστε, ξέρω εγώ, 6 μήνες ναι. μετά που τελειώνουν οι συναυλίες, και για τους υπόλοιπους ακόμα πιο μετά, κάπως έτσι ας πούμε. Θα το βλέπα, δεν θα το απέκλεια, αλλά σίγουρα άλλη εμπειρία να τα δεις ζωντανά αυτά. Βεβαίως μιλούμε σίγουρα. Για τη μουσική. Οπότε μην περιμένετε να πάτε να δείτε παιχνίδια ή κάτι έξτρα. Σίγουρα θα υπάρχουν video clips και show το οποίο να συνάδει, να ακολουθά, αλλά δεν ξέρω ότι κάποιος μπορεί να είναι fan ενός παιχνιδιού, αλλά δεν σημαίνει ότι θέλει να πάει να κάτσει και σε μια συναυλία απλά να ακούει κλασική μουσική. Δεν ξέρω αν ξανά έγινε από την Sony, αλλά η Nintendo είναι πολύ συνηθισμένη σε αυτά τα πράγματα. Σωστά. Είναι δηλαδή είτε The Legend of Zelda, είτε κάποιο άλλο παιχνίδι anime, δίνουν ρέστα με μουσική, με ορχήστρες, με συμφωνικές ορχήστρες, γίνεται χαμός στην Ιαπωνία. Και είναι πολύ σωστό να τα βάζουν μπροστά, γιατί είναι και αυτά αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού, τα οποία σίγουρα. Πολλές φορές παραβλέπονται. Ναι, υπάρχει μια κατηγορία για award για αυτά τα πράγματα. Οι fans του παιχνιδιού, ξέρεις, το αγκαλιάζουν, κλέβεις έναν τίτλο και τον ακούς και ξέρω εγώ. Αλλά έτσι, ξέρεις, νιώθω ότι είναι πάντα λίγο παραμελισμένο. Πάντα μιλούμε για τα γραφικά, πάντα μιλούμε για το voice acting, πάντα συμφωνούμε μιλούμε απόλυτα. Για το gameplay. Yes. Συμφωνώ απόλυτα. Και πρόσφατα είχα δει και συναυλίες για Harry Potter. Ναι, άλλο τρόπο. Με συμφωνική ορχήστρα. Ναι, είναι και άλλο Παπαευαγγέλιο. Λοιπόν, ήταν ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, από το cyprusgamer.com. Κανονικά ο Ζακ έρχεται κάθε Πέμπτη 4:40 στην εκπομπή μας, σήμερα εκτάκτος, για να το γνωρίσουν και το κοινό, αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο τέτοια ώρα που πάνε σπίτι τους και σχολάνε η ώρα 5. Ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, επιστρέφει την επόμενη Πέμπτη 4:40 εδώ στον Πολίτη 107.6 και 97.6. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Γεια χαρά σε όλους, Δημήτρη μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Prime Time Gaming. Μια χορηγία της Epic. Epic Fiber. Από το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο. Με ταχύτητες 1 Gbps και 12 μήνες δωρεάν. Και όλοι τώρα λένε, όχι απλά ίντερνετ, Epic Fiber. Epic.